Γεια σας, χρόνια πολλά. Μερακλείδες. Αυτό είναι. Για να δούμε λοιπόν. Του Εθήμου μαζεύονταν οι Έλληνες και με διάφορες παραλλαγές και συστηματικά λόγια μπορούσαν να συνοούνται καλύτερα για την έναρξη και τη διεξαγωγή του απελευθερωτικού αγώνα. Όπως φαίνεται, το καγκελάρι δημιουργήθηκε κυρίως στα χωριά που ήταν στους οδικούς άξονες, Άρτας Γιάννα και Πρέβιζας Γιάννα, γιατί είχαν πολλά φυλάκια και είχε ανάγκη περισσότερος ο τόπος εκεί. Το καγκελάρι χορεύονταν και γι' αυτό λέγονται και τραγούδια της Λαμπρής το Πάσχα. Αλλά στα ορεινά χωριά, επειδή είχε κάποιο εξαιρετημένο και οι καιρικέ συνθήκε δεν το επέτρεπαν, το μετέφεραν το καλοκαίρι. Πάμε. Να σα πούμε ένα από τα πολλά τραγούδια που έχει το καγκελάρι. Πάτε κορίτσια στο χώρο, τώρα που γίνεται το γύρο, γιατί
στην ίσα πρόεδρε μια κόρη τσιμεριώτησα. Εμείς. Δύο τραγουδάκια ακόμα. Δύο τραγουδάκια όσα θέλετε. Έλα, εδώ. Ένας.
Oh, esta es Santa Llanera.
πατριώτες. Το έχουμε γούρι κάθε παραμονή να πείτε το πλαρίνο στο μαξιό. Είμαστε καλά, καλή χρονιά. Είμαστε καλά, καλή χρονιά. Πάμε καλά χρονιά. Ο πρόεδρος, πάτε ο πρόεδρος. Να είσαι γερός. Να είσαι πάντα καλά, καλή υγεία, καλά οικογενειακή ευτυχία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Όλοι οι Μερακλείδες ήρθαν να σου ευχηθούν χρόνια πολλά, υγεία, οικογενειακή ευτυχία και να οδηγείτε τους Έλληνες στον σωστό δρόμο. Ο Βασίλης Ογκαζόνης, καθηγητής και χωροδιδάσκαλος, έχει να σας δώσει κάποια δώρα. Δεν είναι πρωτοχρονιάτικα, είναι τα γιοφύρια μας. Έτσι, ο κύριος Γκαζόνης. Πρόεδρε, σας δίνουμε το γεφύρι της Πλάκας. Ξέρουμε ότι έχετε ενδιαφερθεί πάρα πολύ και είμαστε σίγουροι ότι θα το δούμε πάλι επί της Πρωθυπουργίας σας να στηθεί όπως είναι. Ακόμα θέλουμε να σας δώσουμε και το γεφύρι της Σάρδας, αυτό το ωραίο το στολίδι, το οποίο χρειάζεται φροντίδα καθώς διάρκειας, για να μην έχει την τύχη του γεφυριού της Πλάκας. Ξέρουμε, όποτε χρειάζεται κάποια φροντίδα, θα έχετε και το μυαλό σε αυτό το ωραίο το στολίδι. Έχει χτιστεί η γυναίκα του Μάστορα, οπότε δεν έχει πρόβλημα. Εμείς δεν μπορέσαμε. Ακόμη πρόεδρε, θέλω να σας ενημερώσω για το καγκελάρι που παρουσιαστήκαν από πολλά χωριά, έχουν πάνω από 20 τραγούδια, 24. Εμείς οι Μερακλείδες συντονίσαμε με άλλους πολλούς συλλόγους της Ηπείρου και το μεταφέρουμε κάθε χρόνο τουλάχιστον σε δύο πόλεις της Ελλάδας. Μεγάλες πόλεις, το παρουσιάζουμε. Και όλη αυτή τη δουλειά που κάνουμε 15 χρόνια και έχουμε μαζέψει όλο αυτό το υλικό, θέλουμε μέσα από το έχουμε επιθυμία του Υπουργείου Πολιτισμού να το εκδώσει, να αφήνει να μην χαθεί όλη αυτή η προσπάθεια που κάναμε. Και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, ξέρουμε ότι θα το φροντίσετε. Εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε γεροί, να είστε καλά. Τώρα, ο κύριος Μπουκουγιάννης, Ζώστομος, είναι συγγραφέας. Μερακλής από το Τετράκο. Μερακλής, δεκίστη, είναι το Χουριανή. Οι Σιβάκηδες, οι Μίγεροι και Μιγερίτες, οι Σπαίδες από εδώ, υπάρχει περίπτωση μέσα. Δύο οικογένειες που από το. Πριν από το 1800, από Κατσόνη μέχρι το 1945 και 50 ήταν ηγέτης στην περιοχή. Τετρακομίτες και μεγαλοχαρίτες οι άλλοι. Ο στρατηγός Λεωνίδας Παΐς ήταν υπουργός επί πλαστήρα, το 1952. Είστε καλά. Τώρα, ο κύριος Μποκουβάλας έχει προϊόν από την Ήπειρο, γνήσιο βαζόν. Σίγουρο. Εγώ δεν μπορούσα να φέρω κάτι άλλο. Καλύτερο, έφερε. Τσίπρο για τον Τσίπρα. Είπα στη γυναίκα σας να σας δίνω από λίγο, να έχει το κεφάλι νυφάλιο. Δεν ξέρει αυτή, αυτή είναι νύφη. Πώς δεν ξέρει. Αμέσως έστειλε για ποτήρια τώρα. Έστειλε για ποτήρια. Να πίνετε από λίγο, γιατί έχει πολλά προβλήματα η χώρα και πρέπει να το ξέρει. Όπως βρήκες νύφη μου, πρέπει να το πίνεις το Τσίπρο. Και εδώ στην κυρία Μπαζάνα αυτό, γιατί θα κεράσει. Εδώ το Τσίπρο. Πρόεδρε, θέλουμε μια φωτογραφία. Ελάτε να βγάλουμε. Έλα οι γυναίκες μπροστά. Ελάτε. Ανοίξτε να κάνουμε όλοι τα φωτογραφία. Thank you.
καταφέρετε να φεύγετε να πάρουμε την πόλη. Πάρτε, φύγετε εσείς. Όχι, 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 μπράβο, ωραία. Καλή πρόοδο. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Εντάξει. 25 χρόνια και είμαστε. Μία ακόμα, μία προσπάθεια. Φωτογράφε. Φωτογράφε, τι ακόμα. Δείτε και δεύτερη κύριε μου. Λειτουργεί. Ευχαριστούμε.